Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ σήμερα απεργούν, διατρανώνουν τη φωνή τους μαζί με τους εργαζόμενους συνολικά της χώρας, τους συνταξιούχους, και απαιτούν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μην τολμήσει να φέρει σε ψήφιση στη Βουλή το κατάπτυστο νομοσχέδιο που προσθέτει άλλον έναν κρίκο στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης. Απαιτούν και διεκδικούν να γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, να γίνουν μαζικές προσλήψεις προσωπικού, να καλυφθούν τα οργανικά κενά, να στελεχώσει όλο τον ΕΦΚΑ με προσωπικό, να εξυγχρονίσει τον εξοπλισμό, να δώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία στους εργαζόμενους προκειμένου να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους βάσει των αναγκών τους, βάσει των καιρών, βάσει των σύγχρονων αναγκών τους. Βρίσκονται εδώ πέρα μετά από πρόσκληση της Δημοσιοπαλληλικής Ενότητας του ΙΚΑ εργαζόμενοι εκλεγμένοι από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης και πολυπληθές κλιμάκιο από τα σωματεία των συνταξιούχων. Αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κοινωνική ασφάλιση μας αφορά όλους. Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που συζητιέται και ψηφίζεται αύριο στη Βουλή, παρεμπιπτόντως βρίσκεται ο βουλευτής του ΚΚΕ εδώ πέρα, ο οποίος προφανώς και θα το καταψηφίσει, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι μια κατεύθυνση και μια τακτική η οποία δεν αφορά όμως μόνο τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει τις τελευταίες δεκαετίες από την ελληνική πραγματικότητα, την κοινωνική ασφάλιση προσπαθούν να τη διαλύσουν. Η τακτική και η συνταγή είναι συγκεκριμένη και είναι γνωστή πλέον ακόμα και στους πιο άσχετους. Δια της απαξίωσης, υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, μη παροχή μέσων για να μπορείτε να δουλεύετε αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας το μαστίγιο από τη μια μεριά των πειθαρχικών κυρώσεων και των ελέγχων και από την άλλη το καρότο με τα μπόνους τα οποία κατευθύνονται στα μεγαλοστελέχη. Είδαμε δημοσιεύματα που μιλάνε για 8.000 ευρώ μισθό στους διευθυντάδες, έτσι, και σε αυτούς που θα προωθήσουν τη διαδικασία του να μοιραστούν τα ημάτια της κοινωνικής ασφάλισης στους ιδιώτες. Τα εμπόδια που προσπαθούν να άρουν αυτή τη στιγμή, τα τελευταία, είναι τα τελευταία εμπόδια που βάζανε στους μεγαλοεπιχειρηματίες προκειμένου να μπουν και να λιμένονται το χώρο της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με τα δικαιώματα των εργαζομένων, εσάς που δουλεύετε στην κοινωνική ασφάλιση και προσπαθείτε με αυταπάρνηση να λύσετε ζητήματα και να προσφέρετε υπηρεσία προς το κοινωνικό σύνολο, ούτε προφανώς και προς τους ασφαλισμένους. Άλλωστε και αυτοί και οι προηγούμενοι δείξανε την τακτική τους και με την ιδιωτικοποίηση του επικουρικού και με τον προηγούμενο νόμο του Κατρούγκαλου, και δεν υπάρχει αριθμός αν αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε προς τα πίσω τι είναι αυτά που έχουν κάνει εχθρικά προς τους ασφαλισμένους. Δηλώνουμε λοιπόν την έμπρακτη συμπαράστασή μας. Σας λέμε ότι οι εργαζόμενοι υπόλοιποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, όπως επίσης και τα σωματεία των συνταξιούχων, είναι μαζί σας. Είναι κοινή μας υπόθεση η υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης. Θα το παλέψουμε μαζί. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Εκ μέρους του Σωματείου Συνταξιούχων, το ΙΚΑ, συμπαραστέκομαστε στο δίκαιο αγώνα που και στην απεργία που έχετε σήμερα οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Συμπαραστέκομαστε και διεκδικούμε κι εμείς δημόσιο καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για να μπορείτε κι εσείς μεθαύριο να έχετε συντάξεις. Αυτά τα παραμύθια που μας λένε οι κυβερνώντες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν για να παίρνουμε εμείς συντάξεις, εμείς αγαπητοί συνάδελφοι τα έχουμε πληρώσει με το παραπάνω, με υδρότα και αίμα. Γι' αυτό παίρνουμε σύνταξη. Εάν με το ρυθμό που πάει η κυβέρνηση ιδιωτικοποιήσει την κοινωνική ασφάλεια, φανταστείτε, δεν θα μείνουν και συντάξεις για μεθαύριο. Με αυτό το νομοσχέδιο που πάει να προσλάβει αυτούς τους λεγόμενους golden boy με 8.000 ευρώ το μήνα, δεν θα μείνουν λεφτά όχι για κοινωνική ασφάλιση, αλλά ούτε και για συντάξεις. Γι' αυτό ξαναλέω ότι εκ μέρους των συνταξιούχων συμπαραστέκομαι στο δίκαιο αγώνα που έχετε
και θα είμαστε δίπλα στο πλευρό σας σε κάθε αγώνα που θα έχετε κι εσείς.